Παρακαλώ, έρχεστε λίγο για το βήμα, να τακτοποιηθεί το βήμα και στη συνέχεια το λόγο έχει η ειδική αγορήτρια του Μέρα 25, η κυρία Σοφία Σακοράφα. Τη μάσκα της κυρίας Ασημακοπούλου να δώσετε. Δεν πειράζει. Κύριε Σακοράφα, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η επαγγελματική εκπαίδευση είναι διαχρονικά ο φτωχός συγγενής στο πλέγμα των εκπαιδευτικών δομών στη χώρα μας. Την τελευταία δεκαετία έχει ουσιαστικά αφαιθεί στην τύχη της και μόνο αποσπασματικές και ασαφείς ρυθμίσεις γίνονται και υπάρχει μια διαρκής υποβάθμιση στο σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση του έργου της. Κι όμως, η επαγγελματική εκπαίδευση αποτελεί σπουδαίο τομέα της εκπαιδευτικής διαδικασίας, αφού προσφέρει εκπαίδευση, μόρφωση και επιμόρφωση στους νέους, με άμεσο όφελος για την παραγωγική διαδικασία και την κοινωνία. Για την επίτευξη των σκοπών της είναι κρίσιμος ο διφυής χαρακτήρας του επαγγελματικού σχολείου. Πρέπει να είναι ένα σχολείο που να παρέχει παιδεία και μόρφωση, ισότιμη με τη λοιπή εκπαίδευση, σε συνδυασμό όμως με την επαγγελματική κατάρτιση. Το παρόν νομοσχέδιο φοβάμαι ότι δεν κινείται σε αυτή την κατεύθυνση. Επομένως, δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες της νεολαίας και της κοινωνίας. Η σχολική λειτουργία δυστυχώς αφανίζεται. Ο νέος αισθάνεται ότι εκδιώκεται από το σχολείο και αποκτά την αντίληψη ότι η σχολική διαδικασία και στη συνέχεια η κοινωνία ταυτίζεται με τον εργασιακό χώρο. Τον χώρο της ανήλικης εργασίας χωρίς δικαιώματα. Υπάρχει σε κάποιους η αντίληψη ότι οι νέοι στην τεχνική εκπαίδευση χρειάζονται μόνο τις απαραίτητες τεχνικές γνώσεις και τίποτα άλλο. Ότι δίθεν αφορά σε παιδιά που έτσι κι αλλιώς δεν παίρνουν τα γράμματα. Και επομένως, ο ρόλος του σχολείου περιορίζεται στη βασική εκπαίδευση και σε επαγγελματική εκπαίδευση εκτός των αντικειμένων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Έτσι, η επαγγελματική εκπαίδευση δεν είναι ποτέ ελκυστική. Ταυτίζεται με μειωμένο κύρος και χαμηλές κοινωνικές προσδοκίες. Εμείς αντίθετα, πιστεύουμε ότι η εξέλιξη του νέου ανθρώπου χρειάζεται ευρύτητα γνωστικών αντικειμένων. Δεν εξαιρούμε από τους σπουδαστές της τεχνικής εκπαίδευσης το δικαίωμα στη μόρφωση και σε άλλα πεδία, όπως είναι η ιστορία, η τέχνη, η φιλοσοφία και τα οικονομικά. Όπως όλοι οι νέοι. Ο Ντούτσιο Όρντινε στο βιβλίο του «Η χρησιμότητα του άχρηστου» μας λέει ότι το υπόβαθρο για την καλλιέργεια, την κουλτούρα, τη συναισθηματική νοημοσύνη, την ενσυνειδητότητα, το δίδουν οι λεγόμενες άχρηστες γνώσεις, γιατί το πνεύμα κινεί το σώμα και συλλαμβάνει και αφομοιώνει τις παραστάσεις που εκπορεύονται από άλλα παρόμοια πνεύματα. Κατανόηση, λέει, είναι η σύλληψη και η αφομοίωση των παραστάσεων που έρχονται από παρόμοια πνεύματα. Με μια τέτοια αγωγή καλλιεργείται η νοητική δυνατότητα κατανόησης και το σύνολο των γνώσεων γίνεται κτήμα του μαθητή. Η κυρίαρχη σήμερα ιδεολογία αποστρέφεται την ιδέα της ευρείας μαζικής δημόσιας παιδείας για όλο το λαό και για τις χαμηλότερες κοινωνικές τάξεις. Γι' αυτό καθιερώνται κάστες εκπαίδευσης με διαχωρισμούς από την τυφερή ηλικία. Ο εργάτης σήμερα πρέπει να γνωρίζει, να γράφει, να διαβάζει και να αριθμεί. Μέχρι εκεί όμως. Κυρίως για λόγους ασφάλειας και εντατικοποίησης της παραγωγής. Ο ξενοδοχειακός υπάλληλος πρέπει να γνωρίζει και λίγο ξένη γλώσσα. Ο ανώτερος υπάλληλος να ξέρει και κάτι περισσότερο. Γι' αυτό και πρέπει να υπάρχουν διαβαθμίσεις. Τεχνική σχολή, επαγγελματικό λύκειο, μεταλλικιακό ΙΕΚ, πανεπιστήμιο κλπ. Να υπάρχει δηλαδή κατακαιρματισμός της τεχνικής εκπαίδευσης. Για να μην εξασφαλίζονται στοιχειώδη επαγγελματικά δικαιώματα, αλλά μόνο η εργαλειακή ένταξη στην παραγωγή, χωρίς παραπάνω γνώση και χωρίς εποπτεία. Η δύσκολη γνώση περιορίζεται μόνο και προορίζεται μόνο για την κυρίαρχη τάξη. Για τους άριστους, που έτσι διαχωρίζονται από τους πολλούς που δεν έχουν πρόσβαση σε αυτήν και αποκτούν κρίσιμο αποτέλεσμα. Πλεονέκτημα.
Αυτό που εμφανίζεται σαν αριστεία είναι η αναπαραγωγή αυτής της αμήλικτης ταξικής αντίληψης. Οι κοινωνικές και οικονομικές προϋποθέσεις στην αφετηρία εξασφαλίζουν την δυνατότητα πρόσβασης και το καθοριστικό πλεονέκτημα στην πρόσληψη γνώσης και στην εξέλιξη. Αυτή η αντίληψη προορίζει για τις κατώτερες τάξεις μόνο τη τεχνική εκπαίδευση που προσφέρει εξειδίκευση αλλά όχι καλλιέργεια. Σε αυτό το νομοσχέδιο, ο διαχωρισμός γίνεται στην ηλικία των 15. Στη Γερμανία, ήδη από τα 8. Η όποια τεχνική σχολή πρέπει να είναι πρώτα απ' όλα σχολείο. Ο εργοτεχνίτης πρέπει να έχει τη δυνατότητα συμμετοχής στις συζητήσεις και την κοινωνική πραγματικότητα, που απαιτεί οργανωμένη γνώση και αντίληψη. Αλλιώς θα είναι πάντοτε έρμεο της μαζικής ενημέρωσης και της συστηματικής και συστημικής προπαγάνδας. Σε κάθε περίπτωση, η τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση πρέπει να καλύπτει τις απαιτήσεις σε εργαστήρια, υποδομές και εξοπλισμό. Αυτό σημαίνει απαιτήσεις επένδυσης, εάν θέλουμε ουσιαστικές σπουδές, και όχι μια εκπαίδευση χαμηλότερης ποιότητας ή δεύτερης και τρίτης ταχύτητας. Ούτε αυτό διασφαλίζεται σε αυτό το νομοσχέδιο. Στη συνέχεια, είναι σημαντικό στην τεχνική εκπαίδευση οι νέοι να μπορούν να επιλέξουν την ειδικότητα και το θεματικό πεδίο μάθησης που τους ενδιαφέρει. Να μην οθούνται με οποιονδήποτε τρόπο σε ειδικότητες άσχετες με τα ενδιαφέροντά τους. Και αυτά πάντα στη δημόσια εκπαίδευση, όχι στο ιδιωτικό εκπαιδευτήριο με αδρό αντίτιμο. Επίσης, οι νέοι και οι νέες της επαγγελματικής εκπαίδευσης πρέπει να έχουν στο χρόνο της μαθητείας τους πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα. Και κάτι ακόμη θεμελιώδες. Η επαγγελματική και τεχνική εκπαίδευση πρέπει να παρέχει τίτλους σπουδών που συνιστούν αυτοδίκαια πιστοποίηση και για την ειδικότητα και για τα αντίστοιχα επαγγελματικά δικαιώματα. Έτσι, η επαγγελματική εκπαίδευση απαιτεί ουσιαστικά και επαγγελματικό προσανατολισμό και προοπτική γνώση των αναγκών της κοινωνίας και της οικονομίας. Αυτό σημαίνει ότι απαιτεί πολιτικό και οικονομικό σχεδιασμό για τις επενδύσεις έντασης εργασίας. Ένα συνολικό πλάνο προτεραιοτήτων και αναπτυξιακής προοπτικής με τις αναγκαίες μακροοικονομικές παραμέτρους, αλλά και με μελέτες για βιωτικούς τομείς, όπως εργασιακά, κοινωνικοασφαλιστικά, περιβάλλον κλπ. Η ιστορική εμπειρία αποδεικνύει πως μόνο με τέτοιο προσανατολισμό προόδευσε η επαγγελματική εκπαίδευση, τόσο στις λεγόμενες λαϊκές δημοκρατίες, όσο και στον βιομηχανικό καπιταλισμό στη Δύση, όπως στη Γερμανία, στη Βρετανία και στις σκανδιναβικές χώρες. Εδώ, μάλλον η κυβέρνηση δεν ασχολείται με αυτά. Κυριαρχείται από την αντίληψη ότι η αγορά αυτορυθμίζεται με τρόπο μαγικό. Όποτε χρειαστεί βέβαια, παρέχεται κρατική βοήθεια στις μεγάλες επιχειρήσεις. Στον νεοφιλελευθερισμό βέβαια υπάρχει και παράλληλη πολιτική. Καταστρέφονται σκόπιμα κομμάτια της κοινωνίας και πάνω στα συντρίμμια τους συντελείται ανοικοδόμηση για να παραχθούν νέες υπερεξίες και νέα χρηματοοικονομικά προϊόντα. Αυτό το δόγμα δεν αφήνει περιθώρια σχεδιασμού των αναγκών που πρέπει να καλύψει η τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση. Δεν υπάρχει βάση ούτε δεδομένων ούτε προβλέψεων για τον καθορισμό των αναγκών για τον επαγγελματικό προσανατολισμό. Όμως, το νομοσχέδιο για την τεχνική εκπαίδευση έχει και άλλες κρίσιμες πτυχές. Η τεχνική εκπαίδευση μετατρέπεται σε μια αγορά ελπίδας και βέβαια οι βέβαιοι ωφελημένοι θα είναι οι ιδιοκτήτες των ιδιωτικών επαγγελματικών εκπαιδευτηρίων. Και οι εκπαιδευόμενοι, οι εργαζόμενοι, θα βρίσκονται σε ένα μόνιμο κυνήγι προσόντων χρηματοδοτώντας την ιδιωτική αγορά δεξιοτήτων. Είναι βέβαιο λοιπόν ότι ένα τέτοιο νομικό πλαίσιο, όπως αυτό που προτείνεται, θα δημιουργήσει ακόμη μεγαλύτερους αποκλεισμούς και θα εντείνει τις κοινωνικές αντιθέσεις. Στο κυρίο σώμα του νομοσχεδίου είναι χαρακτηριστικό ότι οι εκπαιδευτικοί απουσιάζουν από τους θεσμούς διακυβέρνησης της επαγγελματικής εκπαίδευσης τόσο κεντρικά όσο και περιφερειακά. Συμμετέχουν όμως εκπρόσωποι εργοδοτικών οργανώσεων, υπουργείων, περιφερειών, της ΣΚΕΔΕ, μα και των επιχειρηματιών. Προωθείται μια επαγγελματική εκπαίδευση που οργανώνεται μόνο με βάση τις στενές τοπικές ανάγκες της αγοράς στη χειρότερη μορφή της. Πρόσωπα που δεν σχετίζονται με την εκπαίδευση θα εισηγούνται για τμήματα, κατευθύνσεις και ειδικότητες
που θα έχουν οι σχολές επαγγελματικής κατάρτισης, οι επαγγελματικές σχολές του ΑΕΔ, όπως και τα επαγγελματικά λύκεια και τα πρότυπα επαγγελματικά λύκεια αναπεριφέρεια. Μίλησα πριν για τον κατακαιρματισμό. Ας το δούμε. Ο νέος από την ηλικία των 15 ετών οθείται στην έξοδο από το σχολείο και το σχολικό περιβάλλον. Οδηγείται εντελώς πρόωρα στην αλλήλικη εργασία, γι' αυτό και είναι η κατάρτιση στις ΕΚ και στις ΕΠΑΣ. Γι' αυτήν, άλλωστε, υπάρχει η δυνατότητα κρατικής χρηματοδότησης με ένα δωρεάν εργατικό δυναμικό για τις επιχειρήσεις. Σε αυτό το πλαίσιο, ο 15χρονος νέος θα αποκόπτεται οριστικά από την γενική παιδεία και τη σχολική μόρφωση. Σε αυτή την τεχνική εκπαίδευση, οι εκπαιδευτές θα είναι υπαμοιβόμενοι ορομίσθοι με αδιαυκρίνιστα προσόντα. Θα υλοποιείται και με τηλεκπαίδευση, που είναι αντικειμενικά προβληματική για τα πρακτικά ζητήματα, εκτός από το ότι αποκόπτει ακόμη περισσότερο το νέο από το σχολικό κοινωνικό περιβάλλον. Η διάρκεια της εκπαίδευσης προβλέπεται διετής και ο απόφοιτος θα λαμβάνει τον χαμηλότερο τίτλο κατάρτισης επίπεδου 3. Στη συνέχεια θα μπορεί να εγγραφεί στη δεύτερη τάξη του ΕΠΑΛ. Προβλέπεται επίσης η δυνατότητα είδησης ιδιωτικών ΕΣΚ. Εκεί η εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας θα αφορά μόνο σε εκπαιδευτικά θέματα. Ποια είναι αυτά? Η δε ρύθμιση του πλαισίου λειτουργίας και οργάνωσης των σχολών θα ανήκει όχι στο Υπουργείο Παιδείας, αλλά στον αντίστοιχο αρμόδιο υπουργό, είτε αυτός είναι ο Υπουργός Τουρισμού, Βιομηχανίας κλπ. Ο κύριος όγκος των παιδιών των λαϊκών οικογενειών θα οδηγείται στην τελευταία ταχύτητα της τεχνικής εκπαίδευσης. Θα μεγαλώνουν οι ταξικοί φραγμοί με σκοπό τη δημιουργία ευέλικτων εργαζομένων χωρίς δικαιώματα. Ο αναμενόμενος χρονικός ορίζοντας της απασχόλησης αυτών των νέων περιορίζεται στην ολοκλήρωση της επιδοτούμενης μαθητείας. Μετά την αποφύτισή τους, οι επιχειρήσεις θα τους αντικαθιστούν με νέους φθηνούς μαθητευόμενους. Μπορεί να αναβιώσει και το πνεύμα των αναμορφωτικών οίκων της περίοδου του Ντίκενς. Πάντως διαμορφώνεται μια πολύ επικίνδυνη κατάσταση με την πρόωρη απομάκρυνση των παιδιών από το σχολικό περιβάλλον και την καθοδήγησή τους στην ανήλικη εργασία. Το ηλικιακό όριο της απομάκρυνσης από το σχολείο θα μικραίνει συνεχώς τα επόμενα χρόνια και ταυτόχρονα θα περιορίζεται συνεχώς η παιδική ηλικία, ενώ θα ελαστικοποιούνται αναπόδραστα και τα όρια της ανήλικης εργασίας. Ο κατακαιρματισμός της τεχνικής εκπαίδευσης συνεχίζεται με την δημιουργία μιας ακόμα ταχύτητας τεχνικής εκπαίδευσης, τα πρότυπα επαγγελματικά λύκεια. Τα ΠΕΠΑΛ θα ιδρύονται με βάση πρόταση του Επιχώριου Συμβουλίου Σύνδεσης με την Παραγωγή και την Αγορά Εργασίας. Δεν θα εξυπηρετούν εκπαιδευτικές ανάγκες, αλλά τις ανάγκες των επιχειρηματιών με κριτήρια αγοράς και στενή τοπική αντίληψη. Δεν θα έχουν ομοιορροφία ούτε όλες τις ειδικότητες, παρά μόνο όσες εισηγείται το τοπικό Συμβούλιο Σύνδεσης. Και όπως έχουμε εμπειρία και παραδείγματα για τα αποτελέσματα της εξειδίκευσης που υπηρετεί στην αγορά εργασίας με στενά τοπικά κριτήρια. Αρκεί να αναφέρω την κλωστοϊφαντουργία της περιοχής της Νάουσας, που μόλις έφυγαν το κλωστοϊφαντουργία, ερημοποιήθηκε ο τόπος. Στα ΕΠΑΛ και ΠΕΠΑΛ, μια ημέρα της εβδομάδας, διαρκείας 6 ωρών, θα είναι εργαστηριακή σε φορείς του δημοσίου, του ευρύτερου δημοσίου ή και του ιδιωτικού τομέα, δηλαδή παροχή δωρεάν εργασίας για τις επιχειρήσεις που θα επιλέγει το Συμβούλιο Σύνδεσης. Στα ΙΕΚ για πρώτη φορά, ο διευθυντής δεν θα είναι εκπαιδευτικός. Επίσης, θα παρέχεται δυνατότητα τηλεεκπαίδευσης, που σημαίνει ότι πολύ αμφίβολη θα είναι η επάρκεια και η αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης στα εργαστηριακά μαθήματα. Θα σταθώ στο γεγονός ότι πλέον δεν θα αρκεί η αποφύτιση από τις δομές της επαγγελματικής εκπαίδευσης, αλλά θα χρειάζεται πάντοτε πιστοποίηση σε όλες τις βαθμίδες και από ιδιωτικούς φορείς. Έτσι, δημιουργείται μια νέα αγορά, αλλά και πολλά προβλήματα για την αξιοπιστία της πιστοποίησης. Εντύπωση προκαλεί και το πλήθος των εξουσιοδοτικών διατάξεων που αφήνουν περιθώρια για αποσπασματική, αδιαφανή και ανέλεγκτη ρύθμιση των θεμάτων της τεχνικής εκπαίδευσης. Αυτό είναι πολύ επικίνδυνο, γιατί πρόκειται για διαδικασίες και φορείς που απορροφούν τεράστια κονδύλια από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους. Καταλήγω. Στο ΜέΡΑ25 θεωρούμε πολύ σπουδαίο κεφάλαιο την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Πρέπει λοιπόν για μας να αποσυρθεί άμεσα αυτό το αντιεκπαιδευτικό νομοσχέδιο. Αν η κυβέρνηση επιθυμεί να ενισχύσει πραγματικά την τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση,
ας αφήσει τους αναχρονισμούς και τις ιδεολειψίες της και να ακούσει τις θέσεις των απολύτως εξειδικευμένων εκπαιδευτικών. Να φέρει ένα νομοσχέδιο που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες της κοινωνίας αλλά και στις ανάγκες της νεολαίας. Που θα αναδεικνύει τον διακριτό ρόλο των δομών της κατάρτισης και θα στηρίζει το σχολικό και εκπαιδευτικό χαρακτήρα της κάθε δομής τεχνικής αλλά και επαγγελματικής εκπαιδευτικής κατάρτισης. Που θα σταματήσει τον κατακαιρματισμό της επαγγελματικής εκπαίδευσης και θα κρατά το συνολικό έλεγχο στο Υπουργείο Παιδείας. Να ιδρύσει πειραματικά ΕΠΑΛ με όλες τις ειδικότητες για τη βελτίωση των εκπαιδευτικών πρακτικών προκειμένου να εφαρμοστούν και στην υπόλοιπη επαγγελματική εκπαίδευση. Να παγιώσει τον επιτυχημένο θεσμό μια νέα αρχή στα ΕΠΑΛ. Να διευρύνει και να ενισχύσει, αντί για την αμισθή μαθητεία των μαθητών, το μεταλλικιακό έτος μαθητείας, η περαίωση του οποίου θα οδηγεί σε αυτοδίκαιη επιστοποίηση χωρίς εξετάσεις. Να παρέχει δυνατότητες διαβίου μάθησης, την άτυπη μάθηση, το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας και τον προγραμματισμό της εκπαίδευσης των ενηλίκων. Και κάτι τελευταίο, αλλά όχι έσχατο. Στο άρθρο 147 του νομοσχεδίου έρχεται προς ψήφιση η κύρωση της συμφωνίας της 4ης Ιουλίου του 2019 για το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας. Ένας εκμαυλιστικός θεσμός της προπαγάνδας του βαθαίως γερμανικού κράτους που δεν έχει κανένα σκοπό διεθνούς συνεργασίας αλλά αποσκοπεί μόνο στην άμβληση της ιστορικής μνήμης των εγκλημάτων της κατοχής και του ναζισμού στη χώρα μας, στην Ελλάδα. Έναν θεσμό που έχει καταγγελθεί οξύτατα και βάσιμα και από το Εθνικό Συμβούλιο Διεκδίκησης των Οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα και από διαπρεπείς Έλληνες πανεπιστημιακούς. Να θυμίσω ότι η συγκεκριμένη συμφωνία υπογράφηκε εγκρυπτό και παραβίστο 2 ημέρες πριν τις εθνικές εκλογές του 19, ενώ οι προκαταρκτικές συμφωνίες υπογράφηκαν στις 4 Δεκεμβρίου του 16 και 26 Ιουλίου του 17 επί ΣΥΡΙΖΑ. Του ΣΥΡΙΖΑ που κρατούσε χρόνια στο σιρτάρι το πόρισμα της Διακομματικής Επιτροπής για τις Ελληνικές Απαιτήσεις για να το κάψει σαν προεκλογικό πυροτέχνημα. Όπως έκαψε και τη ρηματική διακοίνωση προς το γερμανικό κράτος για τις γερμανικές οφειλές που και αυτή έγινε ως προεκλογικό πυροτέχνημα τον Ιούνιο του 19. Καλό προσωπικά τον κάθε βουλευτή να καταψηφίσει αυτό το άρθρο εφόσον αυτό δεν αποσυρθεί. Να αναφέρω, κλείνοντας κύριε Πρόεδρε, ότι έχω ζητήσει μέσω του κοινοβουλευτικού ελέγχου το κείμενο της ρηματικής διακοίνωσης της Ελλάδας και εκείνο της απάντησης της Γερμανίας του Οκτωβρίου του 2019. Ο Υπουργός των Εξωτερικών δεν ανταποκρίθηκε στα αίτημά μου με μια απλή αόριστη και έολη, θα έλεγα, δικαιολογία, επικαλούμενος απλώς πάγια πρακτική του Υπουργείου Εξωτερικών για την διπλωματική αλληλογραφία. Τα κείμενα αυτά τα ζητώ και τώρα. Ο ελληνικός λαός πρέπει να έχει πλήρη και διάφανη ενημέρωση για αυτό το κορυφαίο ζήτημα. Είναι σαφές λοιπόν ότι καταψηφίζουμε επί της αρχής και θα τοποθετηθούμε πιο αναλυτικά στην επί των άρθρων συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Σακοράφα. Κύριε Πρόεδρε, έχετε την καλοσύνη να μας πείτε ποιους φορείς αποφασίσατε να καλέσετε. Τώρα μέσα. Καλό πολύ. Λοιπόν, λέω λοιπόν το εξής.